Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους μας. Χρόνια καλά, με υγεία, με λεφτά, με αγάπη, γιατί όλα τελικά αυτά παίζουν. Και υγεία να έχεις, άμα δεν έχεις και λεφτά, από ό,τι καταλάβαμε, μπορεί και να μην την έχουμε. Όμως εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ μέσα σε όλα για ακόμα μία μέρα, όπως κάθε μέρα. Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και θα είμαστε μαζί όλη την ώρα. Μια μισή ώρα γεμάτη-γεμάτη με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Σήμερα έχω και μια έκπληξη. Και τι έκπληξη έχω κοντά μου από την αρχή, γιατί θα την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Έτσι, ωραία πράγματα γιορτινά. Τον Γιώργο το Ματσάγκο, τον αγαπημένο μας αστρολόγο, που κι εσείς με τον αγαπάτε, καλωσόρισε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, Μαρινάκη μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο, στη χώρα μας και γενικά στη γη, η οποία έχει αρκετά υποφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, καημένη. Οφείλω να ομολογήσω, Γιώργο μου, ότι όλες αυτές τις εβδομάδες, τις μέρες που είσαι εδώ, περίπου 8-9 μήνες, ό,τι έχεις πει, ακόμα και για τους σεισμούς, ακόμα και κάποια πράγματα, π.χ. με την Αμερική, με τη Γερμανία δεν έχω ακούσει και πολλά πράγματα, αλλά ειδικά η Αμερική βάλεται πάρα πολύ. Κάτι τυφώνες, κάτι χιόνια. Έχεις πέσει ειδικά και ακόμα και στα καιρικά φαινόμενα μέσα. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, για να πω για τους σεισμούς. Γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Όχι. Και εγώ ίδιος φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο. Ναι, μακρεύμαστε τα καπνεύματα. Αλλά το θέμα είναι ότι ειδικά οι σεισμοί φαίνονται πολύ έντονα όταν πρόκειται να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Φαίνονται. Ναι, τα γεωφυσικά φαινόμενα γενικότερα. Ναι, γιατί είχαν κάτι τυφώνες, ναι, ναι, ας πούμε στην Αμερική που πλημμυρίζανε, που πλημμυρίστηκαν μέσα στη Νέα Υόρκη και περιμένανε. Τα καιρικά φαινόμενα. Και το χιόνια τώρα που είχαν μεγάλο Όπως θα λες. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα της Αμερικής είναι και θα είναι ακόμα το οικονομικό. Το οποίο δεν φαίνεται. Ναι. Φαίνεται πιο πολύ σε εμάς. Ωστόσο, η Αμερική, γενικότερα από εκεί ξεκίνησε και η κρίση, ναι, το 2008, ναι, με την Lehman Brothers, είναι λίγο πολύ γνωστά αυτά, και με την είσοδο ενός πλανήτη του Πλούτονα, που σημαίνει πλούτος, είναι η παραφράση της λέξης πλούτος, στο ζώδιο του εγώκερο, που είναι η καθιστική ατάξη. Και έτσι είχαμε και την αρχή της οικονομικής κρίσης, η οποία γιγαντώθηκε. Έφτασε στη χώρα μας γύρω στο 2009 με 2010, κάπου εκεί. Συνεχίζεται ακόμα. Και είπαμε ότι θα φύγει το 2015. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν φτάσουμε εκεί. Σήμερα έχουμε το μεγάλο ετήσιο οροσκόπιο να πούμε, βέβαια, εννοείται. Τι θα κάνουν τα 12 ζώδια αυτών των χρόνων το 2014, που τελικά δεν είναι δίσεκτος, φεύγει το δίσεκτο. Όχι, δεν υπάρχει κανένας δίσεκτος. Δείξτε ότι ο χρόνος είναι το 2016. Α, δεν έχουμε κανένα μπροστά. Κανένας. Εντάξει, έχουμε. Σούπερ. Λοιπόν, θα μας τα πει βέβαια ο Γιώργος, αλλά και πριν θα έχουμε να πούμε και να θυμηθούμε πολλά Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, Χριστούγεννα σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά εδώ με τον Γιώργο. Είμαστε και οι δύο έτσι στο ίδιο βεληνικές. Και όποτε είμαστε μαζί, ανταλλάσσουμε απόψεις. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, που εντάξει, εγώ το ξέρω, ίσως και οι τηλεθεατές δεν το ξέρουν, ότι είσαι από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη. Την Κωνσταντινούπολη. Έχεις γεννηθεί εκεί. Φυσικά. Και έχεις μεγαλώσει. Μέχρι. Ήρθα μικρός. Η ζωή μου μοιάζει λίγο με την πολιτική κουζίνα. Αλήθεια. Έτσι ήρθα, με αυτή τη βαλιτσούλα. Δεν απέχει πολύ από την αλήθεια η ταινία, να ξέρεις. Τελικά. Ναι, ναι, μια καθόλου. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία η πολιτική κουζίνα. Ναι, αλλά εκείνη η εποχή, για όποιος το ζήσανε, δεν ήταν ψηφοφορό τόσο καθόλου. Όχι, ήταν επιτυχία λόγω ότι έβγαζε αυτό το ανθρώπινο συνέστημα. Οπωσδήποτε. Και ήταν καλό το ότι γυρίζονται. Και είναι καλό ότι γυρίζονται τέτοιες ταινίες και συνεχίζουν και τουρκικές παραγωγές που βασίζονται πάνω στους διωγμούς των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη. Εσύ θυμάσαι Χριστούγεννα στην πόλη? Χριστούγεννα θυμάμαι κάπως αχνά, να σου το πω έτσι. Υπήρχε μεγάλο πληθυσμό. Πήγα πολλές φορές. Φυσικά. Γιατί εντάξει, δεν έχουν Χριστούγεννα οι Τούρκοι, όχι. Ναι, αλλά σε πληροφορώ ότι τα γιορτάζουν. Αλήθεια. Και ότι στολίζουν πολύ πιο νωρίς από εμάς. Εγώ πήγα το Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου. Αλήθεια. Και όλα τα μεγάλα καταστήματα ήταν στολισμένα, χριστουγεννιάτικα δέντρα, κανονικότατα όλα. Γιατί όλα. Είναι και, πώς το λένε, είναι μια ευρωπαϊκή πόλη. Τους. Υπάρχει στη θρησκεία του ο Ιησούς. Τι, σαν ο Ιησούς είναι ο προφήτης. Η Σάπε Ικαμπέρ το λένε, δηλαδή ο προφήτης Ιησούς. Ο οποίος προηγήθηκε του Μωάμεθ. Η Μυριέμα, ναι, την οποία τη σέβονται όλοι, είναι η Παναγία. Η Μαρία. Α, δεν το ξέρω αυτό. Να είδες, δεν τα ξέρω. Γι' αυτό σε βάζω. Φυσικά. Και έχουν μάλιστα πληροφορώ ότι οι Τούρκοι σέβονται πάρα πολύ το κομμάτι της θρησκείας, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που συνέβησαν στο παρελθόν, στα σπασίματα του 1955, που μπήκαν μέσα σε εκκλησίες, που έκαναν τις συλλήσεις κτλ. Ωστόσο όμως, επειδή πολλοί από αυτούς οι οποίοι το 1955 ειδικά μπήκαν σε εκκλησίες και
έσπασαν, χτύπησαν, αν θέλεις, έκαψαν ναούς, τους βρήκαν πολύ μεγάλα κακά. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς χάσαν την όρασή τους. Πολλοί από αυτούς έγιναν ανάπηροι. Και από τότε φοβούνται πάρα πολύ. Μάλιστα, τελευταία φορά που πήγα, άνοιξαν τον ναό του Αγίου Δημητρίου που και βαφτίστηκα στο Κουρτουλούς της Κωνσταντινούπολης, στα Τατάβλα τα λεγόμενα. Μπράβο, τόσο. Στα Τατάβλα, οι Τεταβλιανοί. Και σε πληροφορώ με το που άνοιξε ο ναός, γιατί το φυλάνε οι Τούρκοι, τον φυλάνε οι Τούρκοι το ναό. Δεν ήταν ανοιχτό δηλαδή για δεν το κοινό. Ανοιχτός, ναι, δεν ήταν ανοιχτό για το κοινό. Τον ανοίξανε, δώσαμε ένα μπαξίσι και ανοίξανε. Ναι. Και μπήκανε μέσα οι Τούρκοι και αρχίσαν όλοι να προσεύχονται μέσα στο ναό. Τι κάνανε και προσεύχονται. Γιατί ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για εμάς που το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς με μια κατάνοιξη, με μια πίστη, με πράγματα που δεν τα βλέπεις τόσο πολύ σε εμάς που έχουμε την ελευθερία. Είναι πιο πιστός λαός σε γενικές γραμμές. Έχει μια έτσι. Με το θρησκευτικό το έχουν, είναι πολύ κοντά. Φαίνεται και αν και το θρησκευτικό, αν θες, πολλές φορές υπήρξε και η διαμάχη στην πολιτική. Γιατί άλλοι λένε να τους πάει πίσω, άλλοι το θέλουν. Ναι, το θυμάμαι. Ξέρεις, υπάρχουν. Με τα παραδοσιακά τους έθιμα. Ωστόσο, δεν μπορεί να πει κανείς, να μην παραδεχθεί, ότι πρόκειται για πάρα πολύ πιστούς ανθρώπους. Πραγματικά. Δηλαδή, τι θυμάσαι έτσι από τα Χριστούγεννα, αυτά τα ας πούμε Κωνσταντινουπολίτικα με φαγητά, με γλυκά που πηγαίνανε από εκεί ήταν. Οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά τα σπίτια, φαντάζομαι. Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι έμοιαζε με κάρτ προστάλλη η Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτή την εποχή είναι πάντα χιονισμένη. Χιόνισε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλήθεια. Ναι. Ορίστε, και το χιόνι, όσο που το πλούσιο σηκώνεται, αυτό που λέμε σηκώνεται από το έδαφος, το Μάρτιο. Εγώ γεννήθηκα Μάρτιο και τη μητέρα μου την πήγαν στο νοσοκομείο. Με χιόνια. Με χιόνια. Και μάλιστα αρκετά αργά το Μάρτιο. Κρυάρι. Είσαι κρυάρι. Ναι, φτάσετε στο τελευταίο. Ναι, είμαστε φάτσα. Ζυγός στο πρώτο. Ωστόσο, πραγματικά ήταν σαν μια καρποστάλ. Θυμάμαι που στολίζαν τα δέντρα, περιμένουμε πώς και πώς να στολίζουν. Δεν μπουν οι φάτνες. Δεν καθίμαμε να κάναμε γαλοπούλα. Αλλά φτιάχναν όλα τα δικά τους τα πολίτικα, ξέρεις, τι αυτά φτιάχνε, τα φαγητά. Τι φτιάχνε, ού, τα πάντα, τα τραπέζι των Χριστουγέννων, πρώτα απ' όλα έπρεπε να είχε από όλους τους μεζέδες. Ναι. Αυτό που είδατε στην πολιτική κουζίνα, δηλαδή, τώρα τι να σου πω, από ντολμαδάκια γιαλαντζή, από διάφορες σαλάτες, από παστουρμάδες, αλαντικά, έπρεπε να είναι τυριά τα αλαντικά. Και μετά τα Χριστούγεννα ήταν η μεγάλη γιορτή της καλής βραδιάς. Έτσι λεγόταν, η καλή βραδιά είναι η βραδιά της πρωτοχρονιάς. Αυτό είναι πολιτικό. Ναι, και βέβαια ξέρετε. Εκεί ξενυχτούσανε. Κάνανε γλέντια δηλαδή. Φυσικά, έτσι, το περιμένανε. Τα ρεβεγιόν και από αυτά. Από το βράδυ μέχρι το πρωί. Δεν παίζανε χαρτιά. Δεν θυμάμαι να παίζανε χαρτιά. Θυμάμαι ότι τα Χριστούγεννα το βράδυ, ξημερώνοντας Χριστούγεννα, επειδή νηστεύανε, δεν υπήρχε το ρεβεγιόν. Δεν υπήρχε φαγητό. Όχι, υπήρχε νηστεία στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις δηλαδή ξημέρωνε, τρώγανε το μεσημέρι. Πηγαίνανε στην εκκλησία, οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα, με τα χιόνια. Με αυτό. Ήταν πολύ ωραίες σκηνές να τις βλέπεις. Γιατί τις βλέπεις ίσως μόνο στην Αυστρία. Δεν περίμενα ότι στην Κωνσταντινούπολη θα μου πεις είναι πολύ πιο βόρεια, είναι πιο, και λίγο πιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ βόρεια. Οπότε ναι, έχει χιόνια και δεν τη θυμάμαι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο όταν βλέπεις τους πιστούς να κατακλείσουν τις εκκλησίες. Ναι. Όσες εκκλησίες είχαν μείνει ανοιχτές, ωστόσο ήταν αρκετές ακόμα. Το Πατριαρχείο μας. Και πραγματικά δεν υπήρχε αυτό το ρεβεγιόν που λέγαμε κτλ. Δηλαδή ήταν μια πολύ σοβαρή, η πιο μεγάλη γιορτή. Μαζί με το Πάσχα, βέβαια, εννοείται, όπου προηγείται η νηστεία και τρώγανε την άλλη μέρα το μεσημέρι κατευθείαν. Ή όταν επιστρέφανε από την εκκλησία. Να άλλαζε η μέρα. Οπότε, δηλαδή, η καλή, πώς μου το πες, η καλή βραδιά. Η καλή βραδιά. Ναι. Τότε κάνανε τα ρεβεγιόν για την πρωτοχρονιά, δηλαδή. Ακριβώς. Η καλή βραδιά ήταν το πέρασμα της χρονιάς, το τέλος της χρονιάς και το ξεκίνημα της άλλης. Και τότε κάνανε και το σουαρέ και τα ρεβεγιόν και αυτά. Βέβαια. Και υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα, ξέρεις, αυτό, με το, αυτό από την Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε. Το φλουρί που βάζουμε στην Βασιλόπουτα. Α, ναι. Το είχε κάνει ο Άγιος Βασίλειος. Ήταν από την Καπαδοκία. Ακριβώς, από την Κεσαρία. Ακριβώς, όπου την Καπαδοκία που έβαλε για να μοιράσει στους φτωχούς και να μην ξέρει ο καθένας θα πάρει, έβαλε μέσα στις πίτες το φλουρί, και μοίρασε το τέτοιο έτσι. Που πραγματικό ήταν φλουρί εκείνο. Ναι, ακριβώς. Πραγματικό ήταν φλουρί. Πόσο ωραία πράγματα μαθαίνουμε. Όπως κρατούσαν, δηλαδή, πάντα
Αυτό θα το πω και λίγο περίεργο. Είναι ιταλικό έθιμο που έφτασε στη Κωνσταντινούπολη, μάλλον. Φορούσαν ένα κόκκινο εσώρουχο κάτω. Καινούριο. Καινούριο. Ναι, εγώ το έχω ακούσει και σε χρυσό, λέει, για να είναι όλοι. Άμα φορέσει ένα χρυσό εσώρουχο. Μπορεί και τώρα κόκκινο, εντάξει. Ένα χρυσό εσώρουχο, λέει, θα πάει όλη η χρονιά σου χρυσή, ναι, θα είναι. Και το είναι ίδιο, για γούρι. Και το ίδιο ισχύει και λίγο πολύ και για τα κεριά που καίμε. Δηλαδή, το κόκκινο το κερί και το χρυσό, ειδικά το χρυσό το κερί, όπως λες, φέρνει και στο φεγξούι, ναι, από ό,τι έχω ακούσει. Τα έχουν αυτά τα χρώματα. Ναι, ναι, το χρυσό και το κόκκινο, το φεγξούι και το τραπέζι. Τραβάει το χρυσάφι. Ναι. Και αν φανταστεί και ότι αυτή η χρονιά που θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε να πούμε. Το ζώδιο εκείνο το οποίο εκπροσωπεί, σχετίζεται με το χρυσάφι, είναι το λεοντάρι, ο λέοντας. Ο αρχηγός. Είναι ο αρχηγός και είναι και ο χρυσός, γιατί είναι ο ήλιος ο οποίος είναι χρυσός. Και να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ο μια... Δίας λοιπόν θα μπει στο λεοντάρι. Είναι καλός ο Δίας στο λεοντάρι. Είναι καλός και από αυτή τη θέση ήταν καλός. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί όταν θα περάσουμε στο αστρολογικό κομμάτι. Έχω και εγώ Δία στο λεοντάρι, γι' αυτό. Ναι, και θα κάνει και σύνοδο με το Δία σου και θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Wow, μ' αρέσει. Η λέξη κλειδί στη σύνοδο Δία-Δία που γίνεται κάθε 12 χρόνια είναι μεγάλη χαρά. Θες τίποτα άλλο? Όχι, μεγάλη χαρά. Θέλω μεγάλη χαρά. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει μερικά βιντεάκια για το πώς. Ποιες άλλες χώρες στολίζονται, γίνονται έτσι φωτισμένοι, όμορφα, τα Χριστούγεννα και μπαίνουμε σε μια εορταστική έτσι ατμόσφαιρα. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι στη Ρώμη τα Χριστούγεννα. Να το δούμε και να είμαστε πάλι εδώ, πάλι μαζί με τον κύριο Ματσάκο. Έχουμε να πούμε και να δούμε σήμερα. Christmas from Rome. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα μας ευχήθηκαν με αυτό το πολύ ωραίο έτσι tour που κάναμε στην Χριστουγεννιάτικη Ρώμη. Και εδώ είμαστε πάλι με τον Γιώργο τον Ματσάκο να πούμε και να δείξουμε και να μας πεις και εσύ πράγματα. Είχαμε μιλήσει για την Κωνσταντινούπολη και για τα έθιμα και που τα φέρανε και εδώ όλοι όσοι ήρθατε. Από την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια και εμένα η καταγωγή μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου από την πλευρά του μπαμπά μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Όλοι έχουμε. Από το πέρα. Ναι, από το πέρα, στο πέρα γεννήθηκα εγώ. Ναι. Δηλαδή, ακριβώς. Και ο παππούς μου είχε έρθει από την Καπαδοκία.
στο είναι Κωνσταντινούπολη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν τελικά ρίζες από εκεί, από τη Μικρά Ασία. Όπως είναι και πάρα πολλοί. Γενικά οι χαμένες πατρίδες παίζουν πάρα πολύ. Μα πώς μ' αρέσει. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές τώρα. Εντάξει, επειδή έχουμε και αυτό το κοινό, μιλάμε λίγο παραπάνω για την Κωνσταντινούπολη. Αλλά πραγματικά και εγώ όποτε έχω πάει, είναι μια ευρωπαϊκή πόλη. Και μπορώ να πω και πιο πολύ και από εδώ την Ελλάδα. Ναι. Ίσως γιατί αυτή η κρίση μας πήγε πολύ πίσω. Ακόμα και στην καθαριότητα, ακόμα και στην τάξη. Που υπήρχε και μια ταξία πριν, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει σήμερα χρονιάρες μέρες, βρε παιδί μου. Ας πούμε, μην μόνο... κάνουμε καυγά που έλεγε η Γιάννη μεταξά. Το θυμάσαι αυτό, που έκανε την πολίτησα. Α, πάρα πολύ ωραίο. Όχι, εγώ θυμάμαι την. Το ανθρωπάκι με το βουτσά. Δεν θυμάμαι. Τι έλεγε. Η Μερή μεταξά, η συγχωρεμένη, έπαιζε πάντα την πολίτησα. Εγώ θυμάμαι την Καλουτά, μωρέ. Και η Καλουτά τα έλεγε τα πολίτησα. Έλα, μωρέ. Φυσικά. Α, ναι, και η μεταξά που έκανε τη μαμά. Μεταξά, ναι, βέβαια. Τώρα τη θυμήθηκα. Η καλύτερη πολίτησα. Μα δεν κάνουμε καυγάδε σε μένα που είναι και την έκανε τον καυγά. Καταπληκτική που δεν ήθελε και τη Μάρθα Καραγιάννη. Ακριβώ για νύφη. Ναι, και έλεγε. Σταυρό στην κοιλιά τη. Το κρεβάτι την κοιλιά τη. Ή αυτό που έλεγε που είναι νύχτα γάμου. Που ήταν. Τα φουντούκια. Ναι, τα έχω μαμά τα φουντούκια. Έλα, μαμά, να σου πω τελικά αυτό ο αθάνατο ελληνικό κινηματογράφο. Τι στιγμέ μα έχει. Δεν νομίζω ότι πλέον δεν θα υπάρξει και ακόμα μια γενιά. Πόσε γενιέ έχουν. Και ακόμα μια γενιά που θα είναι. Νομίζω και τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών μα θα βλέπουν βουλιουκλάκι, θα βλέπουν. Εγώ δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα το θέμα πραγματικά πώ έγινε. Αυτό, εντάξει, η δεκαετία 60 ήταν και μετά και 50, ήταν και μετά από τον πόλεμο που τα πράγματα είχαν πάει πολύ πίσω και ξαφνικά έγινε ένα μπαμ σε όλη την Ευρώπη. Δεν λέω, όλος, Ευρώπη, Αμερική, βγήκαν οι καταπληκτικότερες ταινίες, οι κλασικές. Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πώς μετά έκανε αυτή τη βουτιά. Ακόμα δεν ξέρω και γιατί τώρα με τα περισσότερα ας πούμε, ναι, που έχουμε μέσα δεν, ναι, δεν γυρίζουν. Αν θυμάσαι, ανάμεσα, κάπου εκεί ανάμεσα ήταν η χρυσή εποχή του βίντεο. Α, το 80, τα κατέστρεψε όλα. Ναι, ένα χάλι. Τα κατέστρεψε. Μπορεί να ήταν χάλι, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Ήταν όπως υπάρχει. Υφίσταται στην ιστορία μας. Ναι, ίσως από αυτό πρέπει να παίρνουμε και κάποια μαθήματα γενικώ. Όχι δεν εμείς, κάνουμε τώρα πολύ. Τώρα δεν υπάρχουν παραγωγές ούτε καν στην τηλεόραση. Θα υπήρχαν όμως. Είχαμε μια καλή δεκαετία. Πες, εντάξει, δεκαετία 80 ήταν με τις βιντεοκασέτες. Μια full δεκαετία 90, εκπληκτική που ήμασταν. Πολύ στα πάνω μας και σαν κράτος και σαν άνθρωποι και είμαστε μέσα στα όλα τα καλά του κόσμου είχαμε. Yeah. Ίσως να μην υπάρχουν και ηθοποιοί που να είναι τέτοιου βεληνικούς έτσι που να το πω που αστράπτουν. Ήτανε σχολές. Χωρίς να έχουν πάει στο σχολείο. Χωρίς να έχουν διδαχθεί. Ήταν τόσο αληθινή. Ήταν σχολές από μόνος του. Δεν χρειάστηκε να μάθει σχολές. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα επιστρέψουν. Είναι αυτά τα πνεύματα που μας άφησαν όλη αυτή την απίστευτη κληρονομιά. Και θα πρέπει να τους ευχαριστούμε εκεί που είναι. Ωστόσο, αν προσέξεις τελευταία, ακόμα και σε αυτό που λέμε πιο κουλτουριάρικο λίγο κινηματογράφο, υπήρξαν διακρίσεις για κινηματογραφιστές. Όπως τον Κοινόδοντα, πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, πάλι φέτος, οι ταινίες του Αγγελόπουλου που είναι πρόσφατες. Ναι, έχει ένα στήλο ο Αγγελόπουλος. Ακριβώς. Έχει ένα άλλο στήλο. Ένας πολύ μεγάλος κινηματογραφιστής. Έχω. Ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης. Είχαμε σκηνοθέτες. Όπως είχαμε και ταινίες οι οποίες. Έκαναν πολύ μεγάλα νούμερα. Μην ξεχνάς μέχρι πρόσφατα. Το Safe Sex. Το Α, ναι, ναι, ναι. Ήταν τόσο λίγα, ξέρεις, εγώ ήταν. Είναι λίγα. Απλά τότε φέτος, ήταν και μόνο διασκέδαση κινηματογράφου. Μπράβο. Δεν υπήρχε η τηλεόραση. Μπράβο. Οπότε είχαν ρίξει το βάρος εκεί. Σωστό. Ναι. Σωστό. Έχεις δίκιο. Στις γειτονιές τα καλοκαίρια, ειδικά τα καλοκαιρινά σινεμά που δεν υφίστανται πλέον, παίρναμε τα σουβλάκια και πηγαίναμε και καθόμασταν και βλέπαμε τις παλιές ελληνικές ταινίες στα Πατήσια, με Μοσχοβολιστά, τα Γιασεμιά, δηλαδή ήταν. Και όλες οι επιτυχίες και επιτυχίες, τραγούδια μεγάλα βγαίνανε από τον κινηματογράφο που αργότερα γινόντουσαν, ξέρω εγώ, Βοσκόπουλος. Ακριβώς. Όλοι αυτοί ήταν. Όλοι αυτοί και έχουμε να δούμε πολλά τέτοια, γιατί στην επιλογή των τραγουδιών για κάθε ζώδιο. Α, κάνουμε και επιλογή τραγουδιών. Ανάδρομη χρονιά. Θα πάμε λίγο πίσω και στο τραγούδι. Όταν λες ανάδρομη χρονιά, τι εννοείς? Θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Τα πούμε. Να πάμε ευθύδρομα κάπου αλλού. Από την πόλη, ναι. Ξέρεις το τρένο που πήγαινε το Orient Express. Στο Παρίσι. Άντε! Κάτι άκουσα πριν. Ότι θα, βάλουμε, θα δούμε Χριστούγεννα στο Παρίσι. Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει το Orient Express? Το έβλεπα προχθές.
Έβλεπα προχθές σε ένα ντοκιματέρ ενός καναλιού που έδειχνε τη γραμμή του Orient Express. Υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή η ίδια γραμμή. Αυτή η γραμμή είναι απλά. Σταματάει κάπου αλλού. Κρίμα, γιατί το έκλεισμα στο Orient Express το είδα. Αγάθα Κρίστη, το είδα. Το έχω δει πολλές φορές και εκπληκτικό. Μην ξεχνάμε ότι τότε δύο ήταν οι πρωτεύουσες του κόσμου. Το Παρίσι και η Κωνσταντινούπολη. Αλήθεια. Το Παρίσι στη Δύση και η Κωνσταντινούπολη στην Ανατολή. Σε πληροφορώ ότι τις εποχές της μάνας μου η μόδα από το Παρίσι πήγαινε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη. Και είχαν και λεφτά. Και 1950 και 1955-60, λίγο πρωτό ξεκινήσουν οι απελάσεις και γίνει όλο αυτό που έγινε, που αυτό που λέμε που φύγαμε. Και ήταν πλούσιοι και οι Έλληνες είχαν αφήσει εκεί. Ήταν και πλούσιοι πολύ στην καρδιά. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό. Μα ήταν γαλαντόμοι άνθρωποι. Ναι, ήταν γενναιόδοροι, ήταν καλοφαγάδες, ξέρανε να ζήσουν τη ζωή του. Ήταν bon vivant. Φιλόξενα τραπέζια, τραπεζώματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα Χριστούγεννα στο Παρίσι, έτσι να πάρουμε. Μάλλον και στην Disneyland. Disneyland, λοιπόν, στο Παρίσι. Που εγώ δεν έχω πάει στην Disneyland. Έχω πάει. Euro Disney λέγεται. Euro Disney. Εγώ έχω πάει στην άλλη Disneyland, στην κανονική, στη Φλόριντα, στην Ατλάντα ουσιαστικά. Στην Αμερική, εσύ. Στην Αμερική, ναι. Λοιπόν, άντε να δούμε και τη Disneyland.
Εδώ είμαστε λοιπόν στην τηλεόραση, στο κανάλι της Ζούγκλας και στο Μέσα Σόλα. Και σας έχω μέσα σόλα, δεν μπορείτε να πείτε, γιατί σας πήγα μέχρι και την Disneyland. Την Disneyland, τη Euro Disney δηλαδή. Μέχρι που κάνουν εκεί πέρα άρματα, λέει, αυτά, κάνουν παρελάσεις. Δεν πειράζει, ας κάνουν και αυτοί, βγαίνει ο Goofy, τα είδατε όλα αυτά. Όμως δεν ξεχνάμε ότι έχουμε Χριστούγεννα, είναι ο Γιώργος ο Ματσάγκος μαζί μας και θα μας πει τα ζώδια για όλη τη χρονιά. Έφτασε η ώρα λοιπόν να σ' ακούσουμε προσεκτικά. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτή η χρονιά. Ναι. Τι χρονιά έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μια καλή χρονιά, αυτό το απλό ερώτημα που κάνει ο καθένας από εμάς. Έχουμε μια περίεργη χρονιά. Θα είναι καλύτερη από το 2013. Θα είναι καλύτερη από το 2013. Έτσι. Θα είναι χειρότερο από το 2013. Όχι, θα είναι στο πλαίσιο που θέλουμε. Μακριά. Όχι. Θα είναι μια σίγουρα πιο λιγότερο μίζερη, θα την έλεγα, ωραία, χρονιά. Και αυτό πρώτα απ' όλα γιατί ο πλανήτης Δίας, ο πλανήτης της επέκτασης και της τύχης, θα μπει στο πιο τυχερό ίσως ζώδιο. Αυτό θα γίνει βέβαια από το δεύτερο μισό και μετά, από τον Ιούλιο. Και τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Από τις 16. Το περιμένουμε. Θα σου πω τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Και το 2014 θα μπορούμε να το φανταστούμε λίγο πιο χρυσό, λίγο πιο γκλάμουρ, λίγο πιο όμορφο. Είναι μια χρονιά που δίνει περισσότερη ελπίδα. Πρώτα απ' όλα, γιατί φτάνουμε, αν θέλετε, και στο τέλος μιας περίοδου που ξεκίνησε από το 2008 και η οποία επεκτείνεται μέχρι περίπου το 2015. Οπότε, εάν πάρουμε ότι το 2014 είναι και η τελευταία ίσως χρονιά με τόσο εμφανή τα σημάδια της κρίσης, θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε η χρονιά μιας ελπίδας, ενός φως στο τούνελ που αρχίζει σιγά σιγά και αχνοφαίνεται, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή τη μαυρίλα των τελευταίων ετών. Αμήν. Βασική βέβαια η Πέτη, για αστρολογικά μιλώντας καθαρά, ήταν και είναι ο ουρανός με τον Πλούτονα, οι δύο πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται σε κόντρα. Ο ένας είναι στον Κριό και ο άλλος είναι στον Εγώκερο και δημιουργούν ένα πάρα πολύ ισχυρό πλανητικό τετράγωνο, μία δυσαρμονική, ας το πούμε, όψη, η οποία φέρνει όλη αυτή την αναστάτωση σε όλη σχεδόν την Ιφίλιο. Κατά καιρούς θα έχουμε και μέσα στο 2014 κάποιες περιόδους οι οποίες δεν θα είναι τόσο πολύ ευχάριστες, όπως ας πούμε η αρχή της χρονιάς, όπως ας πούμε ο Απρίλιος, όπου εκεί ανάμεσα στις 14 μέχρι τις 25 Απριλίου έχουμε κάποιες πολύ γερές και δυναμικές όψεις. Ωστόσο, το τετράγωνο αυτό του ουρανού με τον Πλούτονα θα γίνει ακόμα δύο φορές μέσα στο 14 και μία τελευταία φορά τον Μάιο του 15. Μετά πιστεύω ότι αυτό είναι το νέο, ότι ξεμπερδεύουμε σε γενικές γραμμές φυσικά, σιγά σιγά, σταδιακά, από αυτή την ιστερία, από αυτή την οικονομική κρίση, που δεν είναι μόνο η οικονομική, έχει πάντα και κοινωνικές διαστάσεις, έχει και πολιτικές διαστάσεις, έχει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις παντού. Θα έλεγα λοιπόν ότι στο το πρώτο μισό της χρονιάς θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί ο Άρης, ο πλανήτης του πολέμου, θα βρίσκεται σε ένα ζώδιο με το οποίο δεν του πάει και πάρα πολύ καλά, στο ζυγό. Ο ζυγός, το βλέπετε δίπλα μου. Εγώ δηλαδή. Εσύ δηλαδή. Εγώ δηλαδή. Κυβερνάται από την Αφροδίτη. Ναι. Σε αντίθεση με τον Άρη, ο οποίος είναι κυβερνήτης του Κρύου, του απέναντι ζώδιου. Του απέναντι. Όπως καταλαβαίνεις, ο Άρης εκεί βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο χαμηλών τόνων, έτσι δεν είναι. Και θα πρέπει, γενικότερα θα τα πούμε αναλυτικά ένα-ένα. Προλαβαίνω, ζώδια, εγώ θέλω να τα μάθω, εκεί βιάζομαι. Ναι. Με αυτόν τον Άρη εκεί, μέχρι και τις 26 Ιουλίου του 2014, θα πρέπει όλοι μας λίγο πολύ να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αναμένεται μια σειρά από. Θα τα δούμε στην διάρκεια. Αλλά μας λες τώρα το περίπου. Ναι, στο περίπου. Και από τα ανταχτά διαζύγια, ο ζυγός είναι το ζώδιο του γάμου. Mm-hmm. Είναι το ζώδιο της θερμονίας. Όπως καταλαβαίνεις, ένας Άρης εκεί που είναι ο πόλεμος, θα έρθει και θα βγάλετε κακό κείμενα σε συμμαχίες, σε γάμους. Οπότε θα πρέπει όλοι μας και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και οι φύνοντες, ας το πούμε έτσι, οι κυβερνώντες, να είναι προσεκτικοί σε τι λένε και σε τι κάνουν σε θέματα συμμαχιών κρατών. Ο Άρης στο ζυγό μπορεί να βγάλει
πολλά και διάφορα τα οποία καλό θα ήταν να αποφευχθούν. Να αποφευχθούν. Ιδιαίτερα κοντά στον Απρίλιο, όπου έχουμε και την περίοδο των εκλείψεων, την πρώτη περίοδο. Για όλα των εκλείψεων, τα ζώδια. Όπου ναι, η πρώτη έκλειψη γίνεται και στον Ζυγό. Έχουμε 4 εκλείψεις μέσα στο 2014. Φαντάσου, υπήρξε χρονιά όπου είχαμε 6 εκλείψεις. Πότε ήταν? Ήταν το 2010, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ήταν η πρώτη χρονιά που μπήκαμε βαθιά μέσα στην κρίση. Όχι, δεν έχουμε τόσο πολύ έντονα γεγονότα εδώ. Είναι πιο βατά, ας το πούμε, τα πράγματα. Και έχουμε ένα δεύτερο εξάμηνο, όπου οι όψεις πλέον που θα σχηματίσει ο Δίας μέσα από το Λέοντο με τον Ουρανό, μέσα από τον Κριό, που είναι βασικός υπέτειος αυτών των αλλαγών, πιστεύω ότι θα χαμογελάσει και λίγο το χυλάκι μας. Έτσι, μ' αρέσει. Θες να πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζώδια. Ένα-ένα τα ζώδια, γιατί έχουμε και έκπληξη. Ναι, ναι. Έχουμε επιλέξει και ένα τραγουδάκι για κάθε ζώδιο. Που κάτι σημαίνει αυτό. Που κάτι σημαίνει αυτό. Ξεκινώντας για τους κριούς, θα το ακούσετε το τραγουδάκι. Ναι, θα το δείτε κιόλας. Έχει να κάνει με τη θέση, ακριβώς αυτή τη θέση του δικού τους Άρη, στο Ζυγό, απέναντί τους. Δηλαδή, οι κριοί πιστεύω ότι έχουν να δώσουν αρκετές μάχες, ιδιαίτερα μέσα στο... Στο επαγγελματικό. Στο πρώτο εξάμηνο. Στο επαγγελματικό και στο συναισθηματικό. Και στο συναισθηματικό επίπεδο. Ένας Άρης απέναντι δεν είναι πάντα ότι καλύτερο. Mm. Οπότε έχουν να κάνουν με διάφορους οι οποίοι θα τους παιδεύουν. Αχα. Οπότε, τι λες, θα δώσεις πάσα για να πέσει το τραγουδάκι. Βεβαίως, άντε να το ακούσουμε και να δω και ποιο είναι τώρα αυτό. Στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα, με ντετεκτίβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο, με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, κατάλαβες γιατί δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν οι άλλοι στη ζωή των κριών. Θα τα ακούσω για να τα καταλάβω καλύτερα τώρα. Ξεκινώντας λοιπόν, κριοί, να πούμε ότι τη νέα χρονιά βρίσκει 5 πλανήτες, τον Ήλιο, τη Σελήνη, την Αφροδίτη, τον Ερμή και τον Πλούτονα, στο μεσουράνημα του οροσκοπίου σας, στο ζώδιο δηλαδή το εγώ καιρό, κάνοντας κατανοητό το γεγονός ότι θα πρέπει να δουλέψετε αρκετά σκληρά αυτή την περίοδο. Ψάχνετε να βρείτε ίσως και κάποιες διεξόδους που θα σας βοηθήσουν να κατακτήσετε μια καλύτερη θέση στην εργασία σας και αν δεν είστε εξαρτώμενοι να δημιουργήσετε ίσως και μια δική σας επιχείρηση. Αυτό θα σας έλεγα να το αφήσετε μετά
της 26 Ιουλίου, όταν ο Δίας θα βρίσκεται σε μια πολύ καλύτερη θέση με το ζώδιό σας. Επιπλέον, η νέα σελήνη που σχηματίζεται την πρωτοχρονιά, στον εγώ καιρό, σε θέση που μπορεί να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες σας, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ βοηθητική, έτσι ώστε να βρείτε μια δουλειά αν βρίσκεστε σε ένα στάδιο ενεργείας, να αναζητήσετε κάτι καλύτερο αν δεν σας ικανοποιεί η εργασία σας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, στις αρχές του χρόνου και ειδικά στο πρώτο εξάμηνο, πιστεύω ότι θα μπορέσετε να βρείτε συμμάχους που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν τις προσπάθειές σας, έτσι ώστε τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα ακόμα και πριν από τον Ιούλιο. Τώρα, το πιο σημαντικό είναι ότι ο δικός σας Άρης, όπως είπαμε, θα βρίσκεται φάτσα στο ζώδιό σας μέχρι και τις 26 Ιουλίου, επηρεάζοντας άμεσα τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας ή ακόμα και το γάμο σας. Θα χρειαστεί να λήξετε μπόλικο νερό στο κρασί σας, αν δεν θέλετε να δείτε συνεργασίες ετών, αν δεν θέλετε να δείτε ένα γάμο να διαλύεται. Λίγο πιο προσεκτική θα πρέπει να γίνεται μάλιστα με την έκλειψη στις 15 του Απριλίου στον άξονα Κριού Ζυού, που έχει άμεση αλλά όμως παροδική, ας πούμε, επιρροή στον ψυχισμό αλλά και στη σχέση σας. Η δική σας έκλειψη, μην το ξεχνάτε, γίνεται στις 8 Οκτωβρίου και είναι και αυτή η σεληνιακή. Γίνεται στον Κριό. Είναι φτωχή, θα έλεγα, σε πραγματικά γεγονότα, αλλά κάποιος ίσως είναι βαριά για το υποσυνείδητό σας, για τον ψυχισμό σας. Βάλτε λοιπόν αυτό που κρατάμε για σας, είναι ο Δίας. Οπωσδήποτε. Στο λιοντάρι, βάλτε με χρυσό στυλό την ημερομηνία 26 Ιουλίου στη ημερολογιό σας, καθώς εκείνη την ημέρα ο Δίας, ο πλανήτης επέκτασης, της χαράς, ο πλανήτης του έρωτα, όλων των καλών της Dolce Vita που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, μπαίνει στον πιο ερωτικό τομέα του οροσκοπίου σας. Καθώς θα παραμείνει για έναν ολόκληρο χρόνο εκεί, δηλαδή μέχρι και τον Ιούλιο του 2015, θα σας χαρίσει όλα όσα επιθυμούσατε και λόγω καταστάσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούσατε να τα κατακτήσετε. Έρωτες, ταξίδια, επαγγελματικές επαφές και επιτυχίες θα είναι μέσα στο πρόγραμμα του δεύτερου εξαμήνου του 2014. Πρόκειται ίσως για την πιο τυχερή διέλευση των τελευταίων ετών, Κριοί. Ο Δίας θα εναρμονιστεί μάλιστα με τον ουρανό που φιλοξενείται στον αστερισμό σας και θα σας έρθουν και κάποια ουρανοκατέβατα κέρδη. Η κορύφωση αυτής της απίθανης συγκυρίας μεταξύ Δία ουρανού σχηματίζεται στις 25 Σεπτεμβρίου. Σας το λέω από τώρα, εκεί κοντά στις 25 του Σεπτέμβρη, παίξτε λίγο παραπάνω κάτι στο βωμό της τύχης, ίσως να πέσουν από τον ουρανό λεφτά. Και μιλώντας για λεφτά, μήπως ξέρεις, Μαρινάκη, για το επόμενο ζώδιο μου λες, για τον Ταύρο. Φέρε το φετίχ του δεύτερου ζώδιου. Είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί λατρεύω τη Βύση. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Κοιτάζεις με δυο μάτια που ανάβουνε φωτιές. Την καρδιά μου τη χτυπάνε κεραυνοί και αστράπες. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Για τα δυο σου μάτια που μου πήραν τα Τραγουδάρο, I love Άννα Βύση. Για να δούμε όμως, έχει σχέση. Έχει και θα σου πω τι γίνεται τώρα. Βέβαια, για τους Ταύρους τα πράγματα δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολα, γιατί ο Κρόνος έχει στρατοπεδεύσει εδώ και 1,5 χρόνο στον τομέα των σχέσεων και του γάμου.
Τελικά μπορεί να είχατε και κάποια ξεκαθαρίσματα γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου. Ωστόσο, ο Κρόνος σας βοηθά μέχρι και τα Χριστούγεννα του 14 που περνά στο τοξότη να εδραιώσετε τις σχέσεις εκείνες που αξίζουν να μείνουν στη ζωή σας και να δημιουργήσετε νέες με όριμα άτομα και υπεύθυνα που έχουν και λεπτά αισθήματα, όπως όλα τα λεφτά, αλλά και σοβαρές προθέσεις. Εξάλλου, το 2014 κάνει ποδαρικό στη ζωή σας με 5 πλανήτες να τροχοδρομούν στην πιο δημιουργική γωνία του ηλιακού οροσκοπίου σας, στο ζώδιο δηλαδή του εγώκερο. Ο Δίας μέχρι τις 26 Ιουνίου θα βρίσκεται στο αρμονικό ζώδιο του καρκίνου και θα σας βοηθά να επικοινωνήσετε καλύτερα με το τέρι σας, πιο επικοδομητικά με τα πρόσωπα που συνεργάζεστε, που μοιράζεστε τον ίδιο εργασιακό χώρο. Και θα φέρει και καλύτερη επικοινωνία γενικότερα σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Μάλιστα, κάτι καλό κινείται στα ερωτικά σας, γιατί εκτός από τα λεφτά σας ενδιαφέρουν πολύ και τα ερωτικά. Με το τρίγωνο Δία Κρόνου γύρω στις 24 Μαΐου. Είτε πρόκειται για μια δέσμευση, για ένα γάμο που έχετε ήδη αποφασίσει, είτε για κάτι καινούριο, έχετε το νου σας εκεί, γύρω στο Μάιο και τον Ιούνιο. Να πούμε εδώ ότι η πρώτη ηλιακή έκλειψη γίνεται στο δικό σας ζώδιο, γίνεται στις 29 Απριλίου. Χρειάζεται προσοχή όσοι έχετε γεννηθεί εκείνες τις μέρες γύρω στην έκλειψη. Και εκείνη την περίοδο, πολλοί από εσάς θα αφήσετε κάτι που αποτελούσε τροχοπέδι, φρένο στις εξελίξεις, για να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, να επισκεφτείτε καινούργια όμορφα λιμάνια. Η τελευταία έκλειψη επίσης σας αφορά, γίνεται στις 24 Οκτωβρίου στο Σκορπιό απέναντί σας, στον τομέα των σχέσεων, και πιστεύω ότι θα σας βρει όμως πιο κατασταλαγμένο στις επιλογές που θα έχετε κάνει. Θετικές αλλαγές όμως αναμένονται γενικότερα, καθώς μέχρι τώρα εσείς ανήκετε στα σταθερά ζώδια, δεν σας αρέσει αυτό από αλλαγή σε αλλαγή που λέμε. Ωστόσο, ο απρόβλεπτος ουρανός, ο οποίος κυβερνά τον τομέα της καριέρας σας, καθώς δημιούργησε τα τελευταία χρόνια κάποιες περίεργες όψεις με τον Πλούτονα, έφερε αρκετές αλλαγές που δεν σας άρεσαν και τόσο πολύ στα επαγγελματικά σας. Από εδώ και μπρος, και ιδιαίτερα μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 2014, πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο σταθερά, πολύ πιο πολύ κοντά στα δικά σας τα γούστα, όσον αφορά και τον τομέα των επαγγελματικών, αλλά κυρίως όσον αφορά τον τομέα των αποδοχών σας, που το τελευταίο χρονικό διάστημα για πολλούς από εσάς, και όχι μόνο για το δικό σας ζώδιο, είτε μειώθηκαν, είτε τέλος πάντων υπήρξαν κάποιες όχι ευχάριστες καταστάσεις. Μία πάρα πολύ καλή ημερομηνία πιστεύω ότι είναι με το θεσπέσιο τρίγωνο με τον ουρανό στις 25 Σεπτεμβρίου. Δίας ουρανός εκεί πέρα, ο κυβερνήτης της καριέρας σας. Αν ψάχνετε για δουλειά, εντείνετε τις προσπάθειες. Αν όχι, κάτι καλό σας τυχαίνει, είτε στα επαγγελματικά είτε στα οικονομικά σας. Από τις 16 Ιουλίου με το Δία πλέον στο Λέοντα αποφασίζετε μια δέσμευση ζωής. Πολλοί από εσάς αλλάζετε σπίτι, είτε συγκατοικείτε με το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει, είτε αποφασίζετε να χορέψετε το χορό του Σιαΐα, σας το εύχομαι. Πολλοί από εσάς μάλιστα θα δείτε και τα μέρη της οικογένειας σας να αυξάνονται με τον ερχομό του πελαργού, με τον ερχομό νέων μελών. Και περνάμε από ένα πολύ σταθερό ζώδιο σε ένα λίγο άστατο ζώδιο. Άστατο. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό? Το επόμενο ζώδιο μετά από τον Ταύρο ποιος είναι? Ήδη δημή. Να πάμε να δούμε το τραγούδι των διδύμων. Για να το δούμε, γιατί και εγώ δεν. Ναι. Να το δούμε. Κοριτσιδέ μου, πάμε για το φαλήρο.
φεγγάρι πάνω θέμα. Μάλιστα. Ωραίο, και το χορεύω. Η δεδομένη σκηνή έχει πολύ απιστία, πέφτει πολύ, ξέρει, ζήλια. Για, αυτό, αυτά, για το δίδυμο μου τα λες αυτά. Ναι, ναι, για τους διδύμους. Για να δούμε, για να και δούμε. Και ξεκινώντας λοιπόν για εσάς δίδυμοι να πούμε ότι από την αρχή της χρονιάς, ο Άρης που βρίσκεται στο ζυγό σε μια δύσκολη θέση, εσάς αυτό σας βολεύει πάρα πολύ. Καθώς ο Άρης της σεξουαλικότητας θα βρίσκεται μέχρι τις 26 Ιουλίου σε ένα από τους πιο ερωτικούς τομείς της ζωής σας. Τι θέλετε λοιπόν, για να μην ξεσαλώσετε, για να μην πάτε στα μπουζούκια, ναι, αν σας παίρνει και οικονομικά. Από αυτή τη θέση πιστεύω ότι ο Άρης θα ανεβάσει πάρα πολύ τη λίμπιδο και την αδρεναλίνη στα ύψη, με αποτέλεσμα να κάνετε και κάποιες κουτουράδες, αυτό που θα λέγαμε. Μάλιστα, από την 1η του Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαΐου, καθώς ο Άρης θα είναι ανάδρομος, είναι πολύ πιθανό να σας μπερδέψει στα ερωτικά, να σας φέρει δηλαδή κάτι παλιό, το οποίο προσπαθείτε να το ξεχάσετε, εσείς είστε μεταξύ να έχετε βρει κάτι καινούριο. Και να σας περιμένει η κραυτομουρμούρα, ο υποκόπανος. Δεν βάζω χέρι μου στη φωτιά. Τώρα, στα οικονομικά ζητήματα. Το 2013 δεν ήταν μια εύκολη χρονιά για τα περισσότερα ζώδια, ούτε για εσάς. Ωστόσο, παρηγορηθείτε στον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει. Μπορεί να μην είναι και στους υπερτυχερούς. Υπάρχουν όμως και ζώδια τα οποία αντιμετώπισαν πολύ περισσότερο μεγαλύτερες δυσκολίες. Για εσάς το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στον τομέα των οικονομικών, που εκεί έχει κάνει κατάληψη ο Δίας. Για ορισμένους ήρθαν και κάποια λεφτά μέσα στη διάρκεια του 2013. Όμως, καθώς ο Δίας πραγματοποιεί και στην αρχή τώρα της χρονιάς, αλλά και στη διάρκεια και μέσα στον Απρίλιο, κάποιες περίεργες όψεις μέσα από τον καρκίνο, δηλαδή τον τομέα του χρημάτους, των χρημάτων σας, με τους ουρανού και πλούτονα, χρειάζεται λίγη προσοχή για να μην γιγαντωθούν εκκρεμότητες, τις οποίες αφήσατε εσείς να γιγαντωθούν ή τις προκαλέσατε κιόλας με τα διάφορα γλέντια και τα μπουζούκια. Και όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, οτιδήποτε έτσι μαζεύτηκε, πιστεύω ότι θα μπορέσετε να τα καταφέρετε σιγά σιγά να τα αποπληρώνετε. Λίγο προσοχή χρειάζεται για εσάς από τον απατηλό Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας έχει κάνει κατάληψη και θα παραμείνει για πολύ καιρό εκεί, σε μια περίεργη γωνία του οροσκοπίου σας, στον τομέα της καριέρας, και θα μπορούσε κατά καιρούς να θολώνει τα νερά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, να σας παραπλανά. Κρατήστε μικρό καλάθι όταν σας προσφέρουν πολλά κεράσια και μην πιστεύετε σε παχυλά λόγια. Η διέλευση αυτή αφορά περισσότερο όσους έχετε γεννηθεί εκεί στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Τώρα, πολλά θα αλλάξουν για εσάς δίδυμοι στο δεύτερο εξάμηνο, όταν ο Δίας πλέον περάσει σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό ζώδιο, στο ζώδιο του Λέοντα στις 16 Ιουλίου. Το δεύτερο λοιπόν εξάμηνο της χρονιάς θα είναι πολύ πιο ευχάριστο, πολύ πιο σωστό θα έλεγα κιόλας από το πρώτο, αφού θα αρθούν δυστοκίες στα οικονομικά και θα υπάρξει καλύτερη συνεννόηση και που θα σας βοηθήσει και στον τομέα των σχέσεών σας, που όπως ξέρουμε λίγο πολύ αποτελεί και το αδύνατο σημείο σας. Εδώ κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι ό,τι κάνετε μέσα στο 2014, κάντε το. Γιατί από τα Χριστούγεννα του 2014 και μετά, και για δύο χρόνια, ο Κρόνος θα περάσει στον τομέα των σχέσεών σας και θα έρθει να κρίνει τα επεπραγμένα όλα όσα έχετε κάνει μέχρι τότε. Επομένως, χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί ο Κρόνος κυροφυλακτεί. Όχι, δεν πρόκειται να σας συμβεί κάτι κακό. Απέναντίας, πάλι θα διορθώσει πράγματα. Εσείς όμως, φροντίστε να είστε λίγο πιο συνετοί. Και πάμε να δούμε καρκίνο. Το επόμενο ζώδιο. Που πάλι θα αρχίσουμε με τραγουδάκι βέβαια. Ναι. Αφιερωμένο special for you που λέμε καρκίνη. Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς. Δεν πρόκειται να στη χαλάσω. Okay. Και λιγάκι να χαμογέλας. Κάνε λίγο κέφι, πιέσαι ένα κράσι, χόρεψε κι εσύ. Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς, γιατί πεισματώνεις και δεν μου μιλάς. Άσε με λιγάκι κι εγώ να χαρώ και βάσω χώρο. Ωραία τραγουδάκια τους βάζουμε όμως, ξεσηκωτικά. Εγώ τώρα θέλω να αρχίσω να χορεύω, ειδικά με ακούω μαρινέλες και τέτοια. Αλλά έχουμε όμως και τα ζώδια που καρκίνους, οι φίλοι μας, οι καρκίνοι περιμένουν. Ναι. Που δυστυχώς πολλές βραδιές του
Του χάλασε ναι. Η του που πέρασε. Μωρέ, όλα τα ζώδια. Δυστυχώς, αν και το ζώδιο σας καρκίνι ανήκει στην ομάδα των παρορμητικών, εσάς δεν σας αρέσουν οι πολύ συχνές εναλλαγές, καθώς σας προκαλούν έντονα συναισθήματα ανασφάλειας. Προτιμάτε τη σιγουριά που σας προσφέρει μια σταθερή δουλειά, ένα σταθερό εισόδημα χωρίς εκπλήξεις και σκαμπανεβάσματα, επιθυμία που τελευταία δεν συνάδει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα και την οικονομική κρίση. Μάλιστα, η μακροχρόνια διέλευση του ανατρεπτικού ουρανού στον τομέα της καριέρας σας φοβάμαι ότι αρκετά συχνά διέψευσε τις προσδοκίες σας. Πολλή δουλειά ίσως, λίγα τα λεφτά, λίγες αποδοχές, δεν είστε οι μόνοι, το επενθυμίζω. Ωστόσο, παρηγορηθείτε και σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν. Σταδιακά και πιο έντονα μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 2014, τόσο τα επαγγελματικά όσο και οι απολαβές σας από αυτά σίγουρα θα είναι καλύτερα. Τα διαστήματα που χρειάζεται σύνεση όμως στην εργασία σας είναι γύρω στις 15 Απριλίου με την έκλειψη και στις 8 Οκτωβρίου με τις σεληνιακές εκλείψεις στον άξονα εργασίας οικογένειας. Και το τονίζω αυτό γιατί η Σελήνη είναι δικό σας κυβερνήτης και παίρνει φυσικά μέρος σε κάθε έκλειψη. Το 2014 λοιπόν ξεκινά βρίσκοντας το μισό πλανητικό σύστημα απέναντί σας στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας, στο ζώδιο δηλαδή του εγώ καιρο. Καθώς μάλιστα την πρωτοχρονιά η νέα σελήνη γίνεται στον ίδιο τομέα του ηλιακού οροσκοπίου σας, υπάρχει μια νέα ένδειξη ότι θα υπάρχουν σημαντικές πρεμιέρες από καινούργιες σχέσεις, από πολλά υποσχόμενες καινούργιες σχέσεις στη ζωή σας. Καθώς ο Πλούτωνος όμως βρίσκεται ακόμα σε μια δύσκολη κατάσταση με τον ουρανό, εσείς βιώνετε παράλληλα και κάποιες περίεργες καταστάσεις μέχρι όταν απαλλαγείτε από κάποια πράγματα. Οι συνεχείς αναλλαγές και ανατροπές σας έχουν κουράσει. Ωστόσο, η κορύφωση, το περίφημο αυτό του τετραγώνου, γίνεται άλλες δύο φορές, εκεί που πρέπει να προσέξετε, στις 21 Απριλίου, ο Απρίλιος έτσι και αλλιώς είναι επικίνδυνος για πολλά ζώδια, και στις 15 Δεκεμβρίου. Τώρα, ο Δίας είναι στο δικό σας ζώδιο, δεν έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα, γιατί έρχεται σε αυτή την κόντρα, όπως είπαμε, με τον ουρανό και με τον Πλούτονα. Πολλοί από εσάς περιμένατε τα δώρα. Για κάποιους ήρθαν, για κάποιους δεν ήρθαν όσα περιμένατε. Πιστεύω ότι λίγο πριν σας εγκαταλείψει, εκεί γύρω στις 24 Μαΐου, το τρίγωνο του Δία με τον Κρόνο θα μπορούσε να φέρει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκείνο όμως το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι μετά τις 26 Ιουλίου και καθώς θα περνά πλέον ο Δίας στα λαβωμένα οικονομικά σας, θα καταφέρετε και να ξεπληρώσετε κρεμότητες τις οποίες είχατε ξεχάσει ή κάνετε ότι δεν τις βλέπετε, αλλά και να πιθανότατα να περάσει και ένα γερό ποσό από το χέρι σας και εσείς πιστεύω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα το κάνετε. Και πάμε να δούμε τα λεοντάρια, Μαρίνα μου. Ναι, 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 είναι η αρχηγή. Αλλά αυτή τη χρονιά, από ό,τι έχω ακούσει και τους αφιερώνουμε και το τραγουδάκι, θα πάνε πολύ μπροστά. Γι' αυτό τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. Και του κεφαλιού σου κάνε και κάτι τέτοιο δηλαδή. Όσα πάνε τράβα μπρος και του κεφαλιού σου κάνε τράβα μπρος. Τράβα μπρος. Ακριβώς το λυκάκι. Έλα λιονταράκια, η χρονιά σας μου φαίνεται. Λοιπόν, ναι, η χρονιά σας. Η χρονιά σας όχι όμως ακόμα. Γιατί η αρχοντιά και η γενοδορία σας που είναι γνωστές όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά παγκοσμίως δεν συμβαδίζουν με τη διάθεση με
που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γη. Αιτία, ίσως ο Κρόνος, ο οποίος από τον Οκτώβριο του 2012 δοκιμάζει τα νεύρα σας, δοκιμάζει λίγο κάπως τις αντοχές σας, αλλά και τις σχέσεις σας. Από την άλλη πλευρά όμως, οι καλές όψεις που σχηματίζει ο δάσκαλος των πλανητών, ο Κρόνος, και στη διάρκεια του 2014, πιστεύω ότι μόνο καταπίεση δεν θα σας φέρουν. Έτσι κι αλλιώς ο σκοπός του Κρόνου είναι να σας δείξει δρόμους που θα σας οδηγήσουν σε καινούργιες λεωφόρους. Ίσως πολύ πιθανό να πήρε κάποιες σχέσεις, να πάρει κάποιες σχέσεις από τη ζωή σας που δεν αξίζουν να υφίστανται, έτσι ώστε να εξελιχθείτε ακόμα πιο σωστά. Ένα θαυμάσιο διάστημα για τις προσδοκίες σας, μάλιστα, μιλώντας πάντα για τον Κρόνο, είναι το τρίγωνο που σχηματίζει ο Κρόνος με τον Δία στις 24 Μαΐου του 2014, το οποίο θα σας βοηθήσει και στην ψυχική διάθεσή σας, αλλά θα σας φέρει και από πρακτικής πλευράς καλούδια. Μάλιστα, από τις 23 Δεκεμβρίου, ο Κρόνος φεύγει από το δύσκολο αυτό κομμάτι που σας καταπίεζε τελευταία και περνά στον Τοξότη, σε ένα πάρα πολύ αρμονικό ζώδιο, οπότε θα είναι και ο Κρόνος πολύ βοηθητικός στα σχέδιά σας. Βέβαια, τα καλύτερα έρχονται. Το 2014 είναι η δική σας χρονιά. Είναι η δική σας χρονιά, βέβαια, μετά από το πρώτο εξάμηνο, καθώς ο Δίας περνά στο δικό σας το ζώδιο, έχετε αυτό που λέμε επιστροφή του Δία και μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα μετρά μία-μία τις μοίρες του ζωδίου σας. Φροντίστε να έχετε λοιπόν τα μάτια σας ανοιχτά στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου για τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, καθώς θα υπάρξουν ταξίδια, θα υπάρξουν επιβραβεύσεις, νέες σημαντικές γνωριμίες. Πολλοί από εσάς θα κάνετε μια καινούργια δουλειά. Μάλιστα, γύρω στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Δίας μέσα από το δικό σας ζώδιο θα κάνει ένα καταπληκτικό τρίγωνο με τον ουρανό μέσα από τον κρυό, εκτοξεύοντας την τύχη σας κυριολεκτικά στα ουράνια. Βέβαια, δεν θα πρέπει και να ενθουσιάσετε πάρα πολύ εκεί γύρω στις 29 Απριλίου και στις 24 Οκτωβρίου. Δεν θα πρέπει να πάρετε εκεί, σε αυτές τις δύο ημερομηνίες, ρίσκο, γιατί εκλήψεις έχουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Και να πούμε επίσης κάτι καλό για εσάς, ότι ο Άρης, αυτός ο Άρης που θα παραμείνει μέχρι και τον Ιούλιο στο ζυγό, διέκειται πολύ θετικά για εσάς. Αυτή η θέση του Άρη είναι πολύ, πολύ καλή. Θα κρατήσει και το σώμα και το πνεύμα σας σε άριστα επίπεδα. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς θα συμμετέχει στον συσχηματισμό του τριγώνου Άρη-Ουρανού προς το τέλος του Σεπτέμβρη και τις αρχές του Οκτώβρη, όπου εκεί, γύρω Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αναμένονται πάρα πολύ ευχάριστα γεγονότα και στα ερωτικά σας. Και μιλώντας για ερωτικά, υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία είναι λίγο καταπιεσμένα, Μαρίνα μου. Τι εννοείς καταπιεσμένα, το καταπιέζουν από μόνοι τους? Το καταπιέζουν από μόνοι τους και κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν αυτό. Επιτέλους, πάψε πια να προσποιείσαι. Ναι. Ναι, ναι, λέω. Άρχισες να βάζεις νερά μες στο παλιό σκιάρι σου κι αργό βουλιάζει το κορμί σου. Μοιάζουν τα λόγια του να σε πειράζουν που πάντοτε σε πίστεψε στον εαυτό σου, ακούμε για το
Αυτό το τραγούδι μ' αρέσει και εμένα. Ναι, έχει ένα νόημα, έχει ένα νόημα. Κάτι πάει να πει. Κάτι πάει να πει. Λοιπόν, για μένα η μαγική λέξη για τους και για τις Παρθένες για το 2014 είναι, πιστεύω, η ανταμοιβή. Είναι η ανταμοιβή για τους κόπους που εδώ και χρόνια οι περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει, για τις προσπάθειες που έχετε κάνει, και κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους να έρθει και αυτή η ανταμοιβή. Βέβαια, πολλοί από εσάς δουλέψατε πολύ και θα πρέπει να έχετε κατά νου και το ότι η πολλή δουλειά τον τρώει τον αφέντη. Δεν υπάρχει μόνο δουλειά σε αυτή τη ζωή. Και αυτό θα έρθει να σας το υπενθυμίσει το ίδιο το σήμαν, καθώς από την πρωτοχρονιά, 5 πλανήτες βρίσκονται στον πιο ερωτικό τομέα του οροσκοπίου σας, στο ζώδιο δηλαδή του εγώκερου. Καθώς στο συγκεκριμένο τομέα συμμετέχει και η Νέα Σελήνη, όλα δείχνουν ότι μόνο για ανία δεν θα παραπονιέστε από την πρωτοχρονιά και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον στο κομμάτι το ερωτικο-σεξουαλικό σας. Η Αφροδίτη, που θα παραμείνει παρακαλώ στον εγώκερο μέχρι τις 5 Μαρτίου, όλο και κάτι καλό θα φέρει στον δρόμο σας από τη στιγμή που είσαστε μόνοι σας, ή θα μπορούσε μάλιστα, επειδή είναι και ανάδρομη αυτή την περίοδο, να φέρει και έναν παλιό έρωτο που εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στις κοιλάδες του εγκεφάλου σας. Πέρα όμως από τα ερωτικά, γενικότερα ο τομέας της δημιουργίας με όλους αυτούς τους πλανήτες στον εγώκερο είναι εκείνος που θα ωφεληθεί πάρα πολύ. Η θαυμάσια αυτή θέση των πλανητών θα σας βοηθήσει να πετύχετε μια πολύ συμφέρουσα επαγγελματική συνεργασία, αν κάτι τέτοιο το επιθυμείτε, να πάρετε μια προαγωγή ή να πραγματοποιήσετε ακόμα και ένα άπιαστο όνειρο, να στήσετε ακόμα μια δική σας επιχείρηση. Λίγο βέβαια προσοχή χρειάζεται αν έχετε γεννηθεί εκεί στις αρχές του ζωδίου, στις πολύ αρχές του ζωδίου, στο τέλος δηλαδή του Αυγούστου. Η προσοχή αυτή άπτεται του Ποσειδώνα και θα μπορούσε να θολώσει λίγο την κρίση σας, οπότε θα υπάρξουν ίσως κάποιοι επιτίδιοι, κάποιοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σας ξεγελάσουν. Προσέξτε λίγο έτσι τα κεκτημένα, προσέξτε που δανείζετε τα λεφτά σας, προσέξτε που χαριέζετε ακόμα και την καρδιά σας. Η εξειδανίκευση ανθρώπων και καταστάσεων κάτω από τέτοιες συνθήκες θα μπορούσε να τελικά να αποδειχθεί οδυνηρή ως εμπειρία. Σημαντικές αποφάσεις. Το πρώτο εξάμεινο πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθηθείτε, καθώς ο Δίας που κυβερνά και τον τομέα των σχέσεών σας θα βρίσκεται στο αρμονικό ζώδιο του καρκίνου και θα υποστηρίζει τόσο τις φιλικές όσο και τις κοινωνικές επαφές σας. Μέσα από αυτούς τους χώρους πιστεύω ότι μπορείτε να αλλιεύσετε είτε το επόμενο θύμα της γοητείας σας, αν κάτι τέτοιο είναι, αν είστε μάλλον ελεύθεροι και δεν είστε δεσμευμένοι, γιατί στη διαφορετική περίπτωση δεν εγγυώμαι τίποτα, ή μέσα από τις κοινωνικές αυτές γνωριμίες να αλλιεύσετε καινούριους συμμάχους που θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ στα καινούργια όνειρά σας που κάνετε για το 2014. Και περνάμε στο ζώδιο της αγαπημένης μου Μαρίνας. Έτσι. Το ζώδιο του ζυγού. Και θα έλεγα, θα μιλήσω εγώ εδώ. Ναι, θα έλεγα, μην τα βάζετε πάρα πολύ με τους ζυγούς μου στη διάρκεια του πρώτου. Μην δοκιμάζετε τις αντοχές τους. Ναι, σας παρακαλώ. Έχουν πάρα πολύ. Έχουν έναν Άρη εκεί πέρα τοποθετημένο μέσα στο ζώδιο τους και φοβάμαι ότι όσοι τα βάλουν μαζί τους θα το μετανιώσουν. Για όλους τους ζυγούς πάει αυτό. Αυτό πάει για όλους τους ζυγούς. Για γιατί ο Άρης θα τροχοδρομήσει, θα κάνει μια γκέλα μπρος πίσω και θα παραμείνει, αντί φαντάσου μένει 1,5 μήνα σε κάθε ζώδιο, θα παραμείνει 7 μήνες εκεί πέρα. Κάποια νευράκια μπορεί να έχουν, θα σας προκαλέσουν. Ωστόσο μετά θα σας παρακαλάνε και ξέρεις τι σας λένε. Τώρα μου μιλάει, τώρα μου γελάει. Σε το σεντόνι μου τώρα γυρίζει πίσω και μου δίνει ό,τι του ζητήσω. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φιλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει τα άστρα. Λοιπόν, τα άστρα όλα μου τάζει, τώρα με αγαπάει, τώρα ακριβώς, με φυλάει, τώρα μου λέει... Πώς τρελά με αγαπάει. Ναι, γιατί πριν έχανε χρόνο μου φαίνεται. Λοιπόν, για τους ζυγούς
πέρα από τον Άρη, ένα θαυμάσιο διάστημα ξεκινά για εσάς, Ζυγή, για τον εσωτερισμό σας, σίγουρα με την είσοδο του Δία στο αρμονικό ζώδιο του Λέοντα στις 16 Ιουλίου και την ταυτόχρονη απομάκρυση πλέον του Άρη στις 26 του ίδιου μήνα, του Ιουλίου δηλαδή. Εκεί κατά κάποιο τρόπο αλλάζουν τα πάντα στη ζωή σας. Νέες γνωριμίες, καλύτερη επικοινωνία και θαυμάσιες ευκαιρίες είναι στο μενού του δεύτερου μισού του 2014. Το τρίγωνο μάλιστα που θα σχηματίσει ο Δίας με τον απρόβλεπτο ουρανό στον τομέα των σχέσεών σας στις 25 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να κάνει τους άλλους να σας φοβούνται, γιατί θα ξαφνιάσει πολλούς με τις νέες σχέσεις που θα συνάψετε εκείνο το διάστημα. Ένας καφνικός έρωτας μπορεί να κάνει πρεμιέρα κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες, επειδή ο ουρανός, ο απρόβλεπτος ουρανός, λαμβάνει μέρος σε αυτό το υπέροχο θεσπέσιο τρίγωνο. Ήδη όμως τώρα, από τις 7 Δεκεμβρίου που μας πέρασε, ο Άρης, που έχει εγκατασταθεί στο ζώδιο σας, έχει κάνει, πιστεύω, αρκετά έντονη την παρουσία του. Πολλοί από εσάς δεν σηκώνετε μίγα στο σπαθί σας. Και αυτό θα συνεχίσει, παρακαλώ, μέχρι τις 26 Ιουλίου. Λίγο δηλαδή παραπάνω από τον μισό χρόνο. Οι εντάσεις και οι εκνευρισμοί μπορεί να μην λείψουν. Εσείς μην ρίχνετε λάδι στη φωτιά, μην προκαλείτε με τη δική σας συμπεριφορά. Αφήστε τους άλλους να σας προκαλέσουν και αν σας προκαλέσουν, σας κάνετε λίγο την πάπια. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη αντίδραση σε τέτοιες περιπτώσεις που ο Άρης κάνει μια τέτοια μακρόχρονη διέλευση από ένα ζώδιο. Επίσης, καθώς θα σας εμβολιάζει και με μεγάλες δόσεις αδρεναλίνης, θα έλεγα να ρίξετε λίγο τους τόνους γενικότερα. Προσέξτε όταν μαγειρεύετε, όταν κρατάτε αιχμηρά αντικείμενα, όταν οδηγείτε, μην είστε αφηρημένοι, μην μιλάτε στο κινητό την ώρα που κρατάτε τιμόνι. Όλα αυτά ξεχάστε τα για το πρώτο εξάμηνο. Μπορεί βέβαια και με την Αφροδίτη στο ανταγωνιστικό εγώ καιρό, μέσα μέχρι τον Μάρτιο εκεί, να βρίσκονται και τα συναισθηματικά σας λίγο σε τέλμα, ωστόσο κάντε λίγο υπομονή. Πολύ σύντομα μπαίνετε στο παιχνίδι ξανά του έρωτα και μάλιστα με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο. Ένα από τα διαστήματα που πρέπει να προσέξετε εσείς, η Ζυγή συμπίπτει με την Πασχαλιά και τοποθετείται χρονικά περίπου στο δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου. Η πρώτη συνελληνιακή έκλειψη της χρονιάς στις 15 του μήνα γίνεται στο δικό σας ζώδιο και η συμμετοχή του Άρη στην αστρική κόντρα Δία, Ουρανού, Πλούτων, όλο αυτό το μπάχαλο που θα γίνει εκεί ανάμεσα στις 14 με 28 περίπου Απριλίου θα πρέπει να σας κάνει αρκετά προσεκτικούς. Όχι επικίνδυνα σπορ, όχι ανάληψη ρίσκου μέσα στον Απρίλιο. Όλα θα πάνε καλά από τη στιγμή που θα κρατήσετε χαμηλούς τόνους και δεν ενδώσετε σε προκλητικές συμπεριφορές των άλλων. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι τέτοιο. Δώστε βάρος λίγο στα επαγγελματικά σας. Κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται εκεί γύρω στις 24 Μαΐου με το τρίγωνο Δία Κρόνου. Και στον τομέα των οικονομικών υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις. Εκεί στα οικονομικά σας έχει κάνει κατάληψη ο Κρόνος. Ωστόσο, το μυστικό είναι ότι ο Κρόνος κάνει κάτι πολύ καλές όψεις με τους άλλους πλανήτες. Οπότε και οικονομικά μπορείτε να ζητήσετε κάτι παραπάνω και να το πάρετε. Και πάμε να δούμε το κατεξοχή οικονομικό ζώδιο, να το πω. Τους Σκορπιούς. Ναι, είναι τι, είναι, γιατί το λες αυτό. Είναι η υψηλή οκτάβα των Ταύρων. Ενώ ο Ταύρος είναι το ρήμα έχω, ο Σκορπιός είναι το ρήμα έχουμε ή το ρήμα αισθάνομαι. Είναι τα βαθιά συναισθήματα. Του έχω και του κατέχω δηλαδή. Ακριβώς. Και κατέχω, το κατέχω το λέει και ο Ταύρος, αλλά το λέει πολύ πιο δυναμικά ο Σκορπιός. Και το τραγουδάκι μας. Και το τραγουδάκι πιο... Το θα σε εκδικηθώ. Για να σε εκδικηθώ. Σε στέρμα αντεψιά. Για να σε εκδικηθώ. Για να σε εκδικηθώ σου σκιζώ τις φωτογραφίες εσύ όπως κι εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες τα γράμματα σου και ο. Μέσα στο πυρετό μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως κι εγώ. Θρύψαλα και σκουπίδια τώρα τις ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ π' αγαπούσες και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες.
Από τα ωραιότερα, ωραιότερα διαχρονικά κλασικά ντουέτα για μένα. Ναι, ανατρεπτικό και η βέβαια. Εκδίκηση που είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, που την έχουν φορτώσει στον καημένο το ζυγό. Τώρα δεν ξέρω αν όλοι οι ζυγοί είναι εκδικητικοί. Πάντως το έχουν λίγο θεματάκι τους. Ναι, οι σκορπιοί. Ναι, για τους σκορπιούς βέβαια. Για τους σκορπιούς. Α, γιατί είπε η ζυγή. Έμεινα σε σένα, τι να κάνω. Ναι, σε μένα θα μείνει, πού θα πα. Αλλά για, λέω κι εγώ, είμαστε εκδικητικοί τόσο πολύ και δεν το ήξερα. Οι σκορπιοί είναι εκδικητικοί. Ναι, αλλά εντάξει. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Πρέπει και να βέβαια είναι και για να γιατρέψουν τις πληγές τους, από τις 16 Ιουλίου Σκορπιέ και για 12 μήνες ο επεκτατικός Δίας θα μετρά τις μοίρες του ζωδίου του Λέοντα που για σας ταυτίζεται με την καριέρα και τις φιλοδοξίες σας. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται λοιπόν για τα επαγγελματικά σας και επιτέλους κατακτάτε όσα επιθυμείτε στον επαγγελματικό στίβο. Αν βρίσκεστε στο ψάξιμο για κάτι καλύτερο, θα είναι καλό να εντείνετε τις προσπάθειές σας στο δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς. Μάλιστα, γύρω στις 25 Σεπτεμβρίου, σημειώστε αυτή την ημερομηνία, με το θαυμάσιο τρίγωνο ανάμεσα στο Δία και στον Ουρανό, μπορείτε να ελπίζετε κυριολεκτικά σε ένα θαύμα που θα απογειώσει τα όνειρά σας και θα βελτιώσει και τα οικονομικά σας. Αυτό το τελευταίο ακούγεται καταπληκτικά ωραίο, αφού από το τέλος της χρονιάς ο Κρόνος σας εγκαταλείπει μετά από 2 χρόνια και για τα επόμενα 2 χρόνια θα σας αναγκάσει να είστε πιο συνετοί και στη διαχείριση των οικονομικών σας. Θα βρίσκεται στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι. Η σύνεση λοιπόν είναι το όπλο και στη διάρκεια της έκλειψης που γίνεται στις 24 Οκτωβρίου στο ζώδιό σας. Ο Κρόνος όμως που θα παραμείνει, για να πάμε λίγο πίσω, μέχρι τις Δεκεμβρίου στο δικό σας ζώδιο, σας προσδίδει τη γοητεία και τον αέρα της ωριμότητας, παρακαλώ. Αν και αναφερόμαστε σε ένα κάπως έτσι δύσκολο πλανήτη, οι πολύ καλές όψεις που σχηματίζει από το δικό σας ζώδιο μόνο κακούς ιονούς δεν προϊονίζουν. Οι αστριακές επιρροές γενικά που δέχεστε μέσα στο 2014 σας βοηθούν να ξεκαθαρίσετε το τοπίο των σχέσεών σας, τη σχέση σας με το κοντινό περιβάλλον, να καταργήσετε μάλιστα ορισμένες σχέσεις που εμποδίζουν την πορεία σας και να αναθερμάνετε όσες χρειάζεται να μείνουν στη ζωή σας. Με το θεσπέσιο τρίγωνο που σχηματίζουν ο Δίας με τον Κρόνο στις 24 του Μαΐου, αν έχετε ένα σταθερό δεσμό, πολλοί από εσάς θα κάνετε το επόμενο βήμα και θα ανεβείτε τα σκαλιά της Εκκλησίας. Οι ελεύθεροι θα αποφασίσετε μάλλον μία συγκατοίκηση που θα αυτοί που δεν έχετε γνωρίσει κάποιο άτομο ακόμα, περιμένετε εκεί μέσα στο δίμηνο Μάιο-Ιούνιο. Ο Κρόνος πιστεύω ότι ήδη σας έχει οριμάσει αισθηματικά και οι σοβαρές αποφάσεις που παίρνετε για το μέλλον σας αποτελούν το απόσταγμα της σοφίας που σας χαρίζει ο Κρόνος. Ο Δίας που θα βρίσκεται σε μια πολύ βολική θέση στο ζώδιο του καρκίνου μέχρι τις 16 Ιουλίου δυναμώνει και αυτός τον ίστρο για δημιουργία και φέρνει νέους συμμάχους στις προσπάθειές σας. Και ενώ ο Κρόνος φροντίζει για τη σταθερότητα, ο Δίας σας σωθεί στην επέκταση. Έτσι, η θαυμάσια θέση του τυχερού πλανήτη, γενικότερα και μέχρι τις 16 Ιουλίου, αλλά και μετά, είναι σούπερ τυχερή θα έλεγα και μάλιστα εγώ θα έθετα το ζώδιό σας σε ένα από τα πιο τυχερά γενικά για το 2014 για όλες τις τομείς της ζωής σας και για όλους τους στόχους που έχετε βάλει για να κατακτήσετε. Και πάμε να δούμε το επόμενο. Να κάνω μια αυτή για τους σκορπιούς. Και αυτοί που έχουν αρκετούς πλανήτες πιάνει ότι θα είναι αυτή η χρονιά πολύ καλή. Στο Κοίταξε, Σκορπιό ή μόνο το προσωπικό ζώδιο. Το προσωπικό οροσκόπιο σίγουρα διαφοροποιεί κάπως ναι, τα πράγματα. Ναι, ναι. Εδώ λέμε γενικά για τον ήλιο, ναι, στο, για τα το ζώδιο. Είναι λίγο πολύ γενικά αυτά τα οποία αναφερόμαστε. Εντάξει, θα σε ρωτήσω ωστόσο, μετά. Ωστόσο, η επιρροή τους είναι ένα πάνω από 50-80%. Δηλαδή σε, ανάλογα με τους πλανήτες. Ένα σκορπιός μπορεί να έχει όλους τους πλανήτες στο ζυγό. Οπότε οι πλανήτες του θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον Άρη. Ακριβώς με τον αντίθετο. Γι' αυτό και τα γυμνιάζοντα ζώδια, δηλαδή αυτά που είναι το ένα μετά το άλλο, πολλές φορές αγαπιούνται μεταξύ τους. Γιατί ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν απομακρύνονται πολύ Μπράβο. Από έχει το ζώδιο. Ναι, οπότε ναι. Μπορεί ο Ερμής, δηλαδή η επικοινωνία του ενός, να πέφτει στην Αφροδίτη του άλλου, δηλαδή στο ερωτικό κομμάτι του. Οπότε Ωραία. Και εκεί έχουμε στα γειτονικά ζώδια, να πούμε πιο απλά, έχουμε ερωτικά στοιχεία. Μάλιστα, μάλιστα. Και πάμε λοιπόν στους τοξότες, έτσι. Στους τοξότες. Που έχουμε κάτι με ροβινσόνες, με ναυαγούς και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί, αλλά θα μας πεις μετά. Τοξότες, προσέχετε τα ναυάγια και τους ροβινσόνες. Δεν ξέρω που θα πάτε, σε ποιο νησί. Θα ακούσουν τραγούδι.
Εσύ καρδιά μου γέλα, ξέχασε όλα τα παλιά. Πιασμένη από το χέρι κι αυτό το καλοκαίρι, θάλασσα, ήλιος κι αγκαλιά. Σαν να βαγγίσα Ρόμπινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες. Σ' ένα νησί μαζί μου θα'ρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν ναυαγή ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη. Θα ξεχάσουμε μωρό μου τα παλιά. Σήμερα είναι πολύ ωραία μέρα, έτσι. Λοιπόν, πολύ νοσταλγική, πολύ ωραία. Να πούμε και να πούμε, και για σαν Ρόμπινσόνες. Γιατί, πρώτα τους πιάσει μια τάση, για τους τοξότες πάντα. Ναι, για τους τοξότες. Είναι το ζώδιο των ταξιδιών, είναι το ζώδιο της φυγής και τοξότες δικό σας κυβερνήτης ο Δίας, ο επεκτατικός Δίας, ο τυχερός Δίας, στη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2014 δεν φαίνεται ιδιαίτερα βολικός και δεν δείχνει ιδιαίτερα πρόθυμος να σας βοηθήσει. Μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα και να σας μπερδέψει με τις δυσαρμονικές όψεις εκεί που κάνει με τον ουρανό και τον Πλούτονα στις 31 Γενάρη, στις 26 Δευτέρου και ιδιαίτερα από τις 20 μέχρι τις 21 Απριλίου και στο τέλος Απριλίου προσέξτε λίγο τα πράγματα. Τις περιόδους αυτές μην παίρνετε ρίσκο και καθώς ο Δίας θα βρίσκεται στον 8ο ηλιακό σας οίκο που εκτός από τα οικονομικά εξουσιάζει και την σεξουαλικότητά σας με το τρίγωνο Δία Κρόνος στις 24 Μαΐου να είστε λίγο πιο συνετοί στις ερωτικές συμπεριφορές σας και να επιλέγετε σωστά τους ερωτικούς συντρόφους σας. Βέβαια, το δεύτερο εξάμηνο είναι σίγουρο ότι θα φύγετε, είναι σίγουρο ότι θα κάνετε ένα όμορφο ταξίδι, είτε σε ναυαγή, σε ναυαγή, είτε σε κάποιο όμορφο νησί. Γιατί από τις 16 Ιουλίου ο δικός σας Δίας αλλάζει ζώδιο και περνάει στο φιλικότατο πλέον ζώδιο του Λεονταριού, που για σας σημαίνει τη χαρά της δημιουργίας, την Dolce Vita, όλα εκείνα τα μικρά ή τα μεγάλα πράγματα που ομορφαίνουν τη ζωή μας. Για τους επόμενους 12 μήνες, από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι το 2015, έχετε μία καταπληκτική περίοδο, έτσι ώστε να καταφέρετε όλα όσα δεν καταφέρατε τα τελευταία χρόνια στη ζωή σας. Μία θαυμάσια στιγμή για σας. Είναι το τρίγωνο του Δία, του δικού σας Δία, με τον Ουρανό, που γίνεται στις 25 Σεπτεμβρίου, στα πύρινα ζώδια, όπου και ανήκετε, καθώς φέρνει ανέλπιστες ευκαιρίες και κάνει πραγματικότητα ένα πολύ μεγάλο όνειρο ζωής. Από τις 23 Δεκέμβρη όμως και μετά θα πρέπει να σοβαρέψετε, καθώς ο Κρόνος θα μπει στο δικό σας το ζώδιο. Τώρα, να έρθουμε στην πρωτοχρονιά του 2014. Πέντε πλανήτες στον εγώ καιρό. Να έχουν κάνει κατάληψη πραγματική στο ζώδιο εκείνο που για σας αντιπροσωπεύει το χρήμα. Κάνουν εμφανή και τα τραύματα τα οποία υπέστη ο συγκεκριμένος τομέας της ζωής σας. Μάλλον πολλοί από εσάς που φημίζεστε και για τη μεγαλοψυχία και για τη γενναιοδορία σας, ξεπεράσατε τον εαυτό σας και ίσως να έχετε δημιουργήσει χρέη. Μην ανησυχείτε, γιατί σταδιακά, σιγά σιγά μέσα στο 2014 θα καταφέρετε και να τα αποπληρώσετε και μάλιστα να αποκομίσετε κέρδη. Ευτυχώς και η μακρόχρονη πορεία του Άρη στο ζώδιο του Ζυγού είναι πολύ θετική για εσάς και όλο το 2000 μέχρι το 2014 τον Ιούλιο θα σας βοηθάει πολύ σε όλες τις υποθέσεις σας. Και πάμε να δούμε τώρα ένα ακόμα ταλαιπωρημένο ζώδιο, το ζώδιο του εγώ καιρό. Και να ακούσουμε και το τραγουδάκι, γιατί μου το έπεσε, δεν το θυμάμαι. Η Αντίκ το τραγουδάνε, αλλά θα το ακούσω και θα το σχολιάσω μετά.
Έχουμε επιλέξει καταπληκτικά τραγούδια που εγώ και που τα ακούω τρελαίνω, με ξεχνιέμαι. Ναι, και για να δούμε αγάπη τώρα. Για τους εγώ, για καινούργιες αγάπες και εγώ, κύριε. Άντε. Και παλιές αγάπες, επιστροφές. Αλήθεια. Βέβαια. Η Αφροδίτη θα παραμείνει στο ζώδιο τους αρκετούς μήνες ακόμα. Για καλό δηλαδή θα έρθουν πάντως. Είναι ανάδρομοι, βέβαια. Αν και εδώ και αρκετά χρόνια, πιο συγκεκριμένα εγώ κύριε από το 2008, ο Πλούτονας που έχει στρατοπεδεύσει στο ζώδιο σας έχει βάλει στοίχημα να σας αλλάξει κυριολεκτικά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πορείας του, καθώς έκανε και αυτά τα τετράγωνα που συνεχίζει να κάνει με τον ουρανό, πολλοί έχετε δει τη μία αλλαγή μέσα από την άλλη στη διάρκεια αυτών των δύο τελευταίων ετών. Η όψη αυτή να θυμάστε ότι θα κορυφωθεί ακόμα δύο φορές μέσα στο 2014, στις 21 Απριλίου και στις 15 Δεκεμβρίου, και τα βάσανά σας τελειώνουν οριστικά με την τελευταία κόντρα αυτών των δύο πλανητών που γίνεται στις 16 Μαΐου του 2015. Θέλει λίγο ακόμα υπομονή, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι καθόλου άσχημα για εσάς. Και αυτό γιατί η πρωτοχρονιά ήθιστε να είναι η δική σας υπόθεση. Ο ήλιος βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και μάλιστα φέτος δεν βρίσκεται μόνο ο ήλιος, βρίσκονται πέντε πλανήτες, μεταξύ των οποίων και η ερωτική Αφροδίτη, που σας ανοίγουν πόρτες στη δουλειά σας, αλλά και πόρτες όπου αλλού επιθυμείτε. Εάν μέχρι τώρα πολιορκούσατε κάποιο πρόσωπο και δεν έπεφτε στα δίχτυα της γοητείας σας, πιστεύω ότι τώρα θα έρθει σαν το ψαράκι και θα πέσει μέσα. Πολλοί από εσάς μάλιστα, είτε αν περιμένετε κάποια εγκυμοσύνη, είτε έχετε προσκαλέσει ήδη τον Μπελαργό, για τις γυναίκες γενικά του ζωδίου αναφέρουμε, η γονιμότητα θα είναι πάρα πολύ αυξημένη αυτή την περίοδο. Αν επιθυμείτε ένα μωράκι, πιστεύω ότι είναι κατάλληλη ώρα για να βάλετε μπροστά. Αν και πολλά εξαρτώνται από το προσωπικό οροσκόπιο, όπως έχουμε πει, εντούτοις η λάμψη που σας χαρίζει η πλανητική πολυαστρία στον αστερισμό σας δεν είναι πάντοτε και εύκολη στη διαχείρισή της. Η Αφροδίτη που θα είναι ανάδρομη στο δικό σας τον αστερισμό μέχρι τις 31 Ιανουαρίου σας πλημμυρίζει και με κάποια αισθήματα νοσταλγίας, έτσι, και ξυπνά ερωτικές πρωτοχρονιές παλιές, ξυπνά κάποια έτσι περίεργα συναισθήματα. Το καλό είναι ότι στην όλη υπόθεση ότι αυτή η ίδια η Αφροδίτη θα μπορούσε να γίνει αιτία μέσα στο Γενάρη να επιστρέψει ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ακόμα πάρα πολύ ερωτικά. Και πάμε να δούμε τους υδροχώους. Λοιπόν, θα ακούσουμε το «Εμείς» από τη Μαντώ και το «Ρέμο», ένα παλιό ωραίο κομμάτι, σας το θυμίζουμε γιατί αξίζει και τον κόπο και αξίζει και για τους υδροχώους. Λοιπόν, εμείς και τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα για εσάς. Αφού η πρωτοχρονιά βρίσκει τον Άρη της ζωτικότητας στο ζυγό, σε μια θαυμάσια θέση υδροχώη, επαναλαμβάνω, άκρως βοηθητική για όλες τις ενέργειές σας. Μόλις μπήκε και μια υδροχώος εδώ. Ναι. Ο Άρης θα φυπνήσει τον δυναμισμό σας και με τα τεράστια αποθέματα ενέργειας που θα σας δώσει, θα σας οθήσει να κάνετε τα κατάλληλα βήματα που θα σας οδηγήσουν ντογρού, θα έλεγα, για να θυμηθούμε και τα πολίτικα, στην επιτυχία. Όποιοι και αν είναι οι στόχοι σας, μέχρι τις 26 Ιουλίου ο Άρης θα συμβάλλει στη σωστή στόχευση. Εδώ και αρκετούς μήνες, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2012, παρακαλώ, ο Κρόνος, ο οποίος έχει εγκατεστηθεί στο μεσουράνημο του οροσκοπίου σας, έχει αποτέλεσμα και άμεση επιρροή στα επαγγελματικά σας, καθώς παίζει ρυθμιστή κατά κάποιο τρόπο των γεγονότων που αναφέρονται στον εργασιακό σας χώρο και που δεν είναι πάντοτε ευχάριστα. Τώρα, βέβαια, η φήμη του Κρόνου ως φόβητο του ουρανού ή αυστηρού κριτή των ενεργειών μας δεν είναι πάντοτε η σωστή, γιατί στη δική σας την περίπτωση πιστεύω ότι θα είναι άκρος βοηθητικός ώστε να κάνετε τις κατάλληλες επιλογές από εδώ και μπρος, που τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο εύκολα για εσάς.
Λίγο θέλει προσοχή η πρώτη ηλιακή έκλειψη της χρονιάς, η οποία πραγματοποιείται στις 29 Απριλίου και σχετίζεται απόλυτα με την αισθηματική ζωή, καθώς ο ήλιος κυβερνά τον τομέα των σχέσεών σας και του γάμου σας. Έτσι, πολλοί από εσάς θα αποφασίσετε να θυσιάσετε την ελευθερία σας και να επισημοποιήσετε τη σχέση σας, κάποιος χορεύει εκεί πέρα, να δημιουργήσετε οικογένεια ή να φτιάξετε το δικό σας σπιτικό, τη φωλιά του έρωτά σας. Προσέξτε μόνο τις επιλογές και τις κινήσεις σας, καθώς ο δικός σας πλανήτης ο Ουρανός την ίδια περίοδο δημιουργεί και κάποιες περίεργες κόντρες. Τώρα, έχετε το Δία απέναντί σας από τις 16 Ιουλίου με τον Δία στο Λέοντα και τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας, όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα για εσάς, φίλοι μου. Η τύχη και ο έρωτας συμβαδίζουν αρμονικά πλέον και σας προσφέρουν αξέχασες στιγμές. Μάλιστα, καθώς ο Δίας εναρμονίζεται με τον δικό σας κυβερνήτη, τον Ουρανό, μέσα από ένα πολύ τυχερό τρίγωνο στις 25 Σεπτεμβρίου, οι δύο πλανήτες αφυπνίζουν τα συστήματά σας και δημιουργούν τις πιο κατάλληλες συνθήκες για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας σε μια νέα γνωριμία ή ακόμα και για να παντρευτείτε, παρακαλώ. Και μια και παντρέψαμε τους υδροχώους μας. Τους παντρέψαμε. Πάμε να δούμε τους ηχθείς. Το τελευταίο ζώδιο για σήμερα. Ναι. Με ένα καταπληκτικό κομμάτι του Βέρτη. Το οποίο το έχει γράψει και ο φίλος μου ο Γιώργος Στεφάνος, παρακαλώ. Πώς το λένε? Γιώργος Στεφάνος. Όχι, βέβαια. Γιώργος Στεφάνος, Νίκος Βέρτης. Το προσπαθώ να φτιάξω τη γραβάτα μου και δεν ξέρω. Πώς το λένε το κομμάτι? Πάμε, ψυχή μου. Πάμε. Άντε να πάμε να δούμε τι θα γίνει. Φοβούνται πολύ και τα χείλη σου τρεμούν σε κάθε φίλη. Λες κι η πίκρα έχει μείνει εδώ από καιρό. Πίστεψέ με πως έχω περάσει από εδώ. Πίστεψέ με πως έχω περάσει από εδώ. Πάμε ψυχή μου, δώσ' τα ψυχή μου. Λοιπόν, θα τους κάνουμε όλους να πάνε μπουζούκια. Μπουζούκια θα πάμε σήμερα. Είναι οι μέρες που το ευνοούν. Πάμε και για τους ηχθείς. Ιδιαίτερα τους ηχθείς που πάμε πραγματικά, γιατί πρώτα απ' όλα η συνεχιζόμενη διέλευση του χρόνου από το αρμονικό ζώδιο του Σκορπιού ευνοεί ιδιαίτερα την επισημοποίηση μιας σχέσης, εφόσον το 2014 σας βρίσκει με ένα μόνιμο και δοκιμασμένο σύντροφο, ενώ αν είστε ελεύθεροι και διαθέσιμοι, υπόσχεται να σας φέρει πολύ σύντομα ένα καινούριο έρωτα που θα σας οδηγήσει να χορέψετε, μάλλον και εσείς τον Ισαγία. Αρκετά διαζύγια, αλλά αρκετά και αρκετή γάμη μέσα στο 2014. Η παραμονή του έτερου παραδοσιακού σας κυβερνήτη, του Δία, στο φιλικό υδάτινο ζώδιο του καρκίνου, συντελεί στη διαμόρφωση ενός καταπληκτικού τριγώνου με τον Κρόνο και φυσικά με το ζώδιό σας στις 24 Μαΐου. Όλα δείχνουν ότι ήδη από την άνοιξη του 2014 σας περιμένουν πολλά νέα και ευχάριστα γεγονότα που θα αποτέλεσουν σημείο αναφοράς για την εξέλιξή σας. Για πολλούς από τους εκπρόσωπους των ηχθείων, ο ερχομός του πελαργού θα αποτελέσει το σημαντικότερο, ίσως και το πιο ευχάριστο γεγονός της χρονιάς. Από τις 23 Δεκεμβρίου ο Κρόνος για τα επόμενα δύο χρόνια να ξέρετε ότι θα κρίνει τις επιλογές σας, οπότε να είστε και λίγο προσεκτικοί. Το πέρασμα τώρα του ουρανού από τον τομέα τον οικονομικό σας, από το Μάρτιο ήδη του 2014.
2011. Έχει σημάνει την αρχή μιας μακρά περίοδου με σκαμπανεβάσματα στα οικονομικά. Εκείνο που θα πρέπει να κάνετε και στη διάρκεια του 2014 είναι να είστε πιο συνετοί στη διαχείριση του προϋπολογισμού σας, αλλά και στα έξοδά σας. Γι' αυτό καλύτερα θα είναι όταν σας δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσετε και ένα κομπόδεμα. Κάτι τέτοιο, μια τέτοια ευκαιρία δηλαδή, με ουρανοκατέβατα κέρδη, είτε από ένα τυχερό παιχνίδι, θα μπορούσε να έρθει γύρω στις 25 Σεπτεμβρίου με το απίστευτο τρίγωνο που δημιουργούν μεταξύ τους ο Δίας με τον ουρανό που, όπως είπαμε, έχει κάνει κατάληψη στον τομέα των χρημάτων σας. Ένας επαγγελματικός θρίαμβος, ότι ο Δίας της τύχης και της επέκτασης επισκέπτεται τον τομέα της εργασίας σας από τις 16 Ιουλίου του 2014 και για τους επόμενους 12 μήνες υπόσχεται πραγματικά θαύματα στον τομέα των επαγγελματικών σας. Ο πλανήτης της επέκτασης, ο Δίας, φέρνει ευκαιρίες αφού θα καταφέρετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των ατόμων που μπορούν και θέλουν να επηρεάσουν τον τομέα της καριέρας σας. Το τρίγωνο τώρα που θα σχηματίσει ο Δίας με τον Ουρανό στις 25 Σεπτεμβρίου θα επισπεύσει και τις εξελίξεις στα επαγγελματικά, καθώς θα κληθείτε να αναλάβετε και νέα καθήκοντα. Δώρα λοιπόν του σήματος πολλά για εσάς τους ευθύς. Ανοίγετε μάλλον στους πιο τυχερούς του 2014. Είναι αυτό που λέμε ότι το σύμπαν σας τα χρώσταγε και σας τα δίνει μαζεμένα. Οπότε πάμε ψυχή μου, πηγαίνετε μπροστά. Τολμήστε εσείς ηχθείς, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι μια χρονιά η οποία θα σας ανταποδώσει την τόλμη αλλά και τη γοητεία σας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν έτσι μαζί και πέρασε και η ώρα τόσο ευχάριστη με τα τραγουδάκια μας και τα είπαμε και καλά για το 2014, για όλα τα ζώδια. Είπαμε όμως ότι εντάξει, αυτό είναι το γενικό. Ακριβώς. Παίρνετε μια ιδέα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μια καταπληκτική χρονιά. Μακάρι. Επιτέλους να αλλάξει λίγο αυτό το. Και η ψυχολογία μας και τα πάντα γύρω μας και για την Ελλάδα μας και για εμάς τους ίδιους. Και να ανεβούμε ένα σκαλί πιο πάνω. Έτσι. Πολλά φιλάκια λοιπόν. Να είστε καλά από μένα και τον Γιώργο και να προσέχετε τον εαυτό σας. Το 2014 προμηνύεται καλύτερα από το 2013. Τσαου.